Καταρχήν, εμείστε όλοι με αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ πέρα σήμερα. Μία φιέστα. Φέρατε τους χειροκροτητές σας, έτσι, τους βαλτούς χειροκροτητές, για να αποδείξετε ότι ο λαός του Λατίνου θέλει αυτό το έργο. Δεν μπορεί να διέκοψε κανένα. Να περιμένετε να ακούσετε. Ενημέρωση, ένταση και διαπληκτισμοί γύρω από την ανάπλαση στο πάρκο Γεωργιάδη, λίγες μέρες μετά το σκηνικό πολέμου στο πάρκο και τη θυελλώδη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με φυλές του πάρκου να υποστηρίζουν ότι ο Δήμαρχος κέρδισε επάξια το μαύρο τίτλο του πρώτου Δημάρχου που χρησιμοποίησε τα ΜΑΤ ως εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης. Για ψέψω για μια ακόμη φορά, ελπίζω να είναι τελευταία, πρώτο παραμύθι περικοπής δεν. Επιδιώκουμε να φυτέψουμε περισσότερο από 20 ακόμη καινούργια δέντρα. Παρουσιαστείτε τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα που θα καταθέσετε, δημοσιοποιήστε το, δεσμευτείτε ότι αυτά θα γίνουν αφού εγκατασταθεί ο εργολάβος και όταν έρθει αυτή η ώρα που μπορούν να γίνουν και όλα καλά. Όχι, δεν μας φτάνει. Είπατε ότι θα κάνετε ανακεφαλαιωτικό πίνακα. Παραμύθια χαρακτηρίζεται περικοπής δέντρων ο Βασίλης Λαμπρινός, ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο, το οποίο όπως είπε θα ξεκινήσει επισημένοντας ότι εδώ κάνει κουμάντο ο Δήμος, με το κλίμα να δυναμητίζεται από τις φυλές του πάρκου, που έκαναν λόγο για φιέστα με βαλτούς χειροκροτητές, ξεκαθαρίζοντας ότι το έργο δεν θα ξεκινήσει εάν δεν έχουν στα χέρια τους επίσημο έγγραφο με όλες τις αλλαγές που θα πρέπει να ενταχθούν στη μελέτη εφαρμογής του έργου. Να κυρωθεί το έργο, να χάσετε τα λεφτά, ελάτε να περάσετε από πάνω μα. Αλλά φέρετε πιο πολύ αστυνομία, γιατί προηγούμενη φορά τα καταφέρανε. Εσείς τη φέρατε. Εσείς έχετε ανοίξει τη γραμμή. Κυρία Πλεύρη, είναι τέχνη της ανανεώτης. Τροπή σας για τους αγώνες που έχετε κάνει που λέγεται το πράγμα. Τροπή σας για την ιστορία τη δικιά σας. Οι πολίτες βάλαν τα μάτια στο πάρκο. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Υπάρχουν δηλαδή διάφορων κατηγοριών πολίτες. Α, ναι, πολύ προοδευτική μας βγήκε. Αντιπαραθέσεις που συνεχίστηκαν μεταξύ φυλών του πάρκου και ορισμένων πολιτών που έθεσαν ακόμη και ζήτημα δημοψηφίσματος για το έργο ανάπλασης, εξελίξεις που πιθανόν οφείλονται στη λαθασμένη διαχείριση του θέματος από τη Δημοτική Αρχή, η οποία οδηγεί σε εμφύλιο τους δημότες. Όταν εδώ ήταν άντρο ναρκωμανών και ναρκεμπόρων, πού είσαστε? Αγέννητοι. Εμείς κάναμε τις πρώτες αγεννήσεις. Όταν Γιαννίδης έβγαζε ταινίες τότε. Εμείς ως άλλη χαρακτήρα. Ο Δήμος το έχει απαξιώσει. Και εμείς φοβόμαστε. Εμάς εδώ, ασέστε ο λαός του Ιακλίου. Εσάς πώς είστε? Εμείς είμαστε ο λαός του Ιακλίου. Εμείς είμαστε ο λαός του Ιακλίου. Εσείς μας υπηρετείτε. Είπε να σκραδευτούν τα δέντρα, να καθαρίσουν τα δέντρα. Θέλετε δημοψήφισμα για τον πάρκο, εδώ το έχετε. Ενώ η φράση από τον κύριο Ξυλούρη ότι ο Δήμος δεν είναι δικός σας άναψε τα αίματα, με τις φίλες να απαντούν ότι το πάρκο δεν θα γίνει πλατεία ελευθερίας, ενώ ακολούθησαν συνθήματα, αλλά και η ενημέρωση από πλευράς φίλων ότι τη Δευτέρα εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα στο μονομελές πρωτοδικείο που έχουν καταθέσει, προκειμένου να βάλουν φρένο στις εργασίες μέχρι ότου υπάρξει απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό που απαιτούμε, αν θέλετε να κάνετε το έργο και τότε ναι, λέμε και εμείς να γίνει, είναι να μας παρουσιάσετε σε όλη την κοινωνία του Ηρακλείου. Νόμιμα, ξαναλέω, ένα χαρτί το οποίο θα έχει τη σφραγίδα πάνω ότι οι αλλαγές και τα πράγματα που ενοχλούν τους πολίτες του Ηρακλείου έχουν αποσυρθεί από αυτή τη μελέτη. Καταλαβαίνετε, αυτά έχουμε να πούμε. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να.